Μαζί μα, φίλε και φίλοι, ο αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα, ο κύριο Βίτσα. Εδώ είναι μαζί μα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ Καληστά θερμά. Μέρα, Καλώς μέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Να είστε καλά. καλά και καλή κυρία Να είστε καλά. Μπαίνει μια εβδομάδα πάρα πολύ ε, σημαντική, ε, φίλε και φίλοι. Να που δεν πήγατε Αμερική και εσεί στο ντράμι, δεν τον ε, πάνε τα σηκώτια σα, έτσι, τα γενικότερα. Κοιτάξτε, α, ναι. αυτά τα πράγματα, όπω και να το κάνει, δεν έχει να κάνει ούτε με τι προσωπικέ αντιλήψει, ούτε με κτλ. Η. Ή... Η ε, κυβέρνηση έχει σαν στόχο να συνεργαστεί με τις Αμερικής για το καλό της ε, χώρας. Σωστό. Αυτό είναι το, Σωστό. το κεντρικό ζήτημα. Γι' αυτό πήγε και ο, τώρα, προεδρον, ο κύριος Καμένος. εγώ σας λέω, το, ο, γιατί εμένα η πεποίθησή μου είναι, ας το πούμε, ότι ο κόσμος γενικά ναι. δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Δεν Θα τον εφιάξει τώρα ο ο, και ο, εννοώ, ο Τι εννοώ με αυτό. Πολύ πόλεμη, πολύ φτώχεια. Πολλά μέτρα λιτότητα ε, υπάρχουν. Άρα, μα βγαίνουν δύο προβλήματα, δύο ζητήματα προ επίλυση. Το ένα ζήτημα ε, αφορά την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να παίξει ένα καινούριο ρόλο σε αυτή την συγκυρία. Η Ευρώπη όμω τη δημοκρατία. Η Ευρώπη τη κοινωνική συνοχή, η, Ευρω... η Ευρώπη του κε... ευρωπαϊκού κεκτημένου. Με το Σόιμπλε, μπάστακα. Ε, μα γι' αυτό είπα η Ευρώπη τη δημοκρατία, τη κοινωνική συνοχή. Αλλά πρέπει να αλλάξει και η Ευρώπη πολιτική. Σαφή. Και το δεύτερο πράγμα που μα μπαίνει ω καθήκον είναι ότι η αριστερά, εκτό από πρώτον να παλέψει τι αξίε τη και τι ιδέε τη αλλά αυτές τις αξίες και τις ιδέες από την άλλη μεριά να τις κάνει πρακτική εφαρμογή, να τις γιώσει. Αργή όμως Έχει, κάνει έχει κόμμα. μεγάλη σημασία. Αργή λιγάκι κύριε Βίτσα. Εγώ αργή, θέλω αργή. να σας πω κυρία αργή, Αρχιά, το εξή. ότι θα ήταν πολύ πιο βολικό ναι. για την κυβέρνησή μας να έχουμε μια ισχυρή δύναμη της αριστεράς σε όλη την Ευρώπη. Ε, γίνονται προσπάθειες. Όμω βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση και με πολλέ εκλογέ το 2017, να, όπου σηκώνουν κεφάλι και εθνικιστικά κόμματα. Αλλά και το βασικό είναι οι ρατσιστικέ διδαχέ. Αυτέ πρέπει να αντιπαρατεθούμε αυτό έχετε και να αντιπαρατεθούμε και να τι νικήσουμε. Ακριβώ. Όποιο κοιμάται στη δημοκρατία ξυπνάει με δικτατορία. Ή με η, η δημοκρατία είναι ένα σύστημα που θέλει συνεχή ανανέωση, συνεχή αναζωογόνηση. Σωστό. Και πρέπει λοιπόν, να είναι συνεχώ εκείνη. Λοιπόν, εμεί θα έχουμε εκλογέ το 17. Γιατί δεν θα έχουμε εκλογέ, είστε πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Να αρχίσουμε σιγά-σιγά να βγάζουμε και τι ειδήσει μα. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να γίνουν εκλογέ και δεν μπορώ να καταλάβω, α πούμε, ξέρω εγώ, γιατί συντηρείται πέραν τη τις... αυτό το συντήρησης που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να έχουν αφήγημα, ναι. ε, αυτό το σενάριο. Αυτή τη στιγμή στη χώρα προέχουν πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, όπως είναι η ποσοτική χαλάρωση, όπως είναι τα ζητήματα που αναφέρετε, αλλά μερικέ φορές αναφέρετε εννοώ εσείς, ε, ε, έγινε, ακριβώς πιάσατε τη λέξη από το στόμα μου, στα οποία πρέπει περισσότερο να αποδειθούμε, σε δύο κατευθύνσει. Η μία κατεύθυνση είναι ο ελλαδικό χώρο, ναι. και η άλλη κατεύθυνση είναι τι γίνεται πάνω σε αυτό με τη συμμετοχή της Ελλάδα Ήταν δύσκολο ο Τσίπρας μέσα σε δύο χρόνια, ο Πρωθυπουργό, ο οποίο έχει χίλια δυο στο κεφάλι του, να βάλει έναν άνθρωπο να ασχολείται με την καθημερινότητα, Ήδη ώστε να μην βάλει. υπάρχουν όλα αυτά Ήδη... τα προβλήματα. Ετοιμάστε τη δήλωση Μητσοδάκη. Ναι, Ήδη. ε, θα έλεγα, έχουμε βάλει. Δηλαδή, ένα από του ε, υπουργού επικρατεία ασχολείται μόνο με τα ζητήματα τη καθημερινότητα. Με σαφέ φω προσδιορισμένο. Το να βάλουμε κάποιον να ασχολείται δεν σημαίνει ότι τα λύνουμε κιόλα. Σωστό αυτό που λέτε. Τι εννοώ. Είναι πολλά ότι τα Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά. είναι, κύριε Κάθε Βίτσα. φορά πρέπει να συζητά πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ποιο είναι το συγκεκριμένο πλαίσιο, Το ότι η χώρα είναι υποεπιτροπή. Ότι η, η χώρα βρίσκεται κάτω από μια μνημονιακή πολιτική και συγχρόνω πρέπει να προστατεύσει του πιο αδύνατου. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρεσαι για αυτού που κανένα θα έλεγε μεσαίου, αλλά πρέπει να προστατεύσει του πιο αδύνατου. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ναι. και με βάση και τα χρήματα που έχει και τι δυνατότητε που έχει, θα έλεγα όχι χωρί λάθη ή ναι. όχι χωρί παραλήψει, αλλά αυτά δεν ναι. είναι συνειδητά. Κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Ε, 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 υπάρχει όμω μια, ε, μια μεγάλη κοινωνική ομάδα που λέει ε, ασχολείσαι μόνο. Με αυτού που φτωχοποιεί και δεν δημιουργεί θέσει εργασία, δεν ανοίγει μαγαζιά, δεν δημιουργεί δουλειέ που θα σου φέρουν έσοδα α, στο κράτο. Δηλαδή, κάθε μέρα ε, να δούμε αυτό, 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 μια μονομέρεια και από εκεί και πέρα δεν παίζει μπάλα καθόλου. Δηλαδή, έχετε χάσει το στίχημα του να ανοιχτούν οι δουλειέ, κύριε Βίτσα. Και πολλοί λένε, γιατί το χάσατε ω αριστερά. Θα σα πω δύο, δύο πράγματα. Το ένα ε, είναι ότι υπάρχει μια ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα μας, το left.gr, ναι. που λέει οι ειδήσει οι οποίες δεν λέχθηκαν. Ε, γιατί προ... μερικές φορές υπάρχουν ειδήσει οι οποίες δεν ακούγονται, όχι ότι από εσά, αλλά λέω γενικά. Το, το Για παράδειγμα, ας πούμε, το ότι έχει μειωθεί τα νούμερα της ανεργίας κατά 4%, σημαίνει ότι κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι έχουν... Ένα εισόδημα, όχι καλό, όχι, όχι κανοποιητό, να, να, ροζάρικα, να μην, να μην, να μην ε, παρεξηγηθώ, αλλά έχουν μπει στην παραγωγική διαδικασία. Το ότι αυξήθηκε το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι είναι με στην παραγωγική διαδικασία με τι διεθνεί μέτρε και είναι και αυτό ε, αυταπόδεικτο. Είναι καλό. Είμαστε καλά, μάλλον. Και ένα Αυτά ευρώ να καλά. μπαίνει στο σπίτι έχει σημασία. Είμαστε καλά. Αλλά είμαστε δεν καλά. Δε με 3 δε δεν είμαστε και 4, καλά. Το ξέρετε, δεν έτσι. είμαστε καλά με, το, 20, με, 23% ανεργία. Δεν είμαστε καλά με τόσε πολλέ ευέλικτε ευέλικτη εργασία. Ή αυτή τη ε, ζούγκλα ε, στην ναι. αγορά. Σωστό. Αλλά είσαι στη μάχη με θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή το γεγονό ότι το 2016 κλείνει με πρωτογενέ πλεόνασμα, με στροφή τη οικονομία στην ανάπτυξη κτλ. Είναι θετικό γεγονό. Όχι success story, θετικό γεγονό. Θα, θα έχουμε λύσει. άλλος, Τα πλεόνασμα γιατί τα παίρνει από φόρου. Δεν τα παίρνει από ανάπτυξη. Μισό θα πει δε... αυτό που ξέρει τα... οικονομικά. Ναι, λέω εγώ λοιπόν ναι. τώρα ότι ακριβώ αυτό. Δεν είπα ποτέ ότι όλα είναι καλά. Κανένα δεν το Θέλει είπε. Θέλει προσπάθεια Λέω συνέχεια. λοιπόν, Ότι πώ θα έρθει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με επενδύσει έρχεται και με συγκεκριμένο σχέδιο, με συγκεκριμένα κίνητρα και με συγκεκριμένα κριτήρια. Και εκεί εντάσσονται και οι επενδύσεις. Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε τώρα δύο, ε, θα κανένα περιπτώσει. Μία περίπτωση είναι οι επενδύσει από το εξωτερικό, συνήθως οι και δεύτερο, το κεφάλαιο που θα, αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα πρέπει να επενδυθεί εσωτερικά. Είστε σαφεί. Αυτό πρέπει να βοηθήσουμε. Αυτό έπρεπε να. Ήδη συμπληρώνεται δύο χρόνια. Πάμε σε γενέθλια τώρα. Διαιτίες. Κάποια πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε πολύ καλά, το σχολιάσατε. Θέλω να δείτε τι είπε χθε ο κυριάκο Μητσοτάκη στον Άφλιο. Ο κυριάκο Μητσοτάκη λέει τώρα εκλογέ για να μην συνεχιστεί η κατρακύλα στην οικονομία. Να δούμε τι λέει ο κύριος Μητσοδάκη για να απαντήσετε στον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει ένα θέατρο. Προσπαθεί να ανακτήσει κάποιο ελάχιστο πολιτικό κεφάλαιο μέσα από τεχνητές συγκρούσεις οι οποίες αποδεικνύονται τελικά, φίλες και φίλοι, κάθε φορά σε βάρος της χώρας. Και προσπαθεί να κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση δύσκολων αποφάσεων και νέων βαρών τα οποία θα τα φορτώσει και πάλι στις δικές σας πλάτε. Κάντε λοιπόν στην άκρη, κύριε Τσίπρα, κάντε στην άκρη, κύριε Καμένο, να έρθουν κάποιοι άλλοι με σχέδιο, με στόχου, με συγκρότηση να αναλάβουν τη δύσκολη διαδικασία τη ανασυγκρότηση τη χώρα. Λέει λοιπόν ο κύριο Πουστοδάκη, κάντε στην άκρη, κύριε Τσίπρα. Το λέει, έχει και 10 μονάδε παραπάνω, 9, 10, 12, δεν ξέρω πόσε είναι, 8 κλπ. κλπ. Είναι η μέτρηση τη στιγμή. Έχει αέρα στα πανιά του, όπω είχε και ο Τσίπρα κάποτε, και λέει: Έχω και σχέδιο, προτείνω αυτό και αυτό. Τι κάνει παραπάνω ο Μητσοτάκη και είναι τόσε μονάδε παραπάνω, και τι δεν κάνετε εσεί σωστά, και γιατί πιέζει για εκλογέ τώρα, κύριε Βίτσα. Έλαβε. Υπάρχει, υπάρχει μια, μόνη, μια φοβερή ικανότητα των στελεχών τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σήμερα είναι πρόεδρο ο κύριο Μητσοτάκη, χθε ήταν άλλοι, αύριο μπορεί να είναι άλλοι. Αλλά ε, το ένα είναι ότι κάνουν εσφαλμένε εκτιμήσει. Πείτε μου μία εκτίμηση στελεχό της Νέας Δημοκρατίας στα τελευταία έξι χρόνια η οποία να ήταν πραγματικότητα, να έγινε πραγματικότητα, καμία. Καμία, ούτε μία. Και δεν μιλάω μόνο που οικονομικά, μιλάω και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά. Ούτε μία. Εσείς πέσατε σε όλα μέσα. Λοιπόν, πάντως, έτσι. εγώ όχι, δεν πέφτει σε όλα μέσα, αλλά ε, το αντιπασόριακό είναι να πέσει όλα έξω. Δεν λέω να, να, ότι πέφτει όλα μέσα, αλλά αυτό είναι το εντυπωσιακό. Γιατί λοιπόν στα εκλογικά δεν Το δεύτερο, ναι. αυτή η μόνιμη κρίση στρατηγική. Ναι. Προσέξτε να δείτε τι είπε ο κ. Μητσοτάκη. Αυτό που άκουσα. Δεν λέω κάτι. Κάντε στην άκρη να έρθουν κάποιοι άλλοι, αυτοί δηλαδή, που έχουν σχέδιο, αλλά μέχρι εκεί. Βάζει, άρα το σχέδιο είναι: κάντε εσεί στην άκρη να επιστρέψουμε εμείς στο παλιό δηλαδή πολιτικό σύστημα. Το οποίο υποτίθεται ότι τα έκανε όχι όλα καλά. Δηλαδή, καλώ μα έβαλε στο μνημόνιο. Καλώ έγινε η, η, όλη αυτή η διαδικασία. Καλώ ο κ. Μητσοτάκη και η ΣΥΝ αυτό έκαναν, κλείσανε νοσοκομεία, κλείσανε σχολεία, κάναν χιλιάδε απολύσει, ρίξανε κατά 25%. Καλώ έγιναν όλα αυτά για να έρθουν και να τα επαναλάβουν. Άρα η απάντηση οι σας είναι. Η απάντηση, απάντηση ατυφάσεις... κάνετε άκρη τσίπρα. Ποια είναι η απάντηση, Βίτσα, Κοιτάξτε, στον κύριο. κ. Μητσοτάκη. Ε, Εμεί βρισκόμαστε σε μια μάχη Μάλιστα. με δυσκολίε έχουμε αναλάβει μια ευθύνη και ένα καθήκον. Το μάλιστα είμαστε η πρώτη δύναμη που όταν άλλαξε το πρόγραμμά τη, βγήκαμε θαρετά στον ελληνικό λαό και του είπαμε έτσι έχουν τα πράγματα. Αποφάσισε. Ο κόσμο αποφάσισε αυτή τη δύσκολη περίοδο μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τη μάχη. Αυτό έγινε με εκλογέ. Στι δεύτερε, λέτε, Ναι. Στι δεύτερε εκλογέ. Οι οποίε όλοι θέλουν να τι ξεχνάνε. Αλλά δεν, δεν μπορούν να τι ξεχάσουν. Σε αυτή τη μάχη είμαστε, θα έλεγε κανένα, αφοσιωμένοι και στοχοπροσιλωμένοι. Άρα, εκλογέ το 19, λέτε σήμερα. Και Η θα απάντηση στον κύριο Μητσουδάκη, για να επιταχύνουμε λίγο. Οι εκλογέ είναι... θα γίνουν το 19. Μάλιστα. Εκλογέ το 19. Ε, εδώ. Τι θα μπορούσε να τρέξει. Άλλο αυτό είναι αυτό το, το πράγμα. Ποιο... Και άλλο, άλλο να κρύβει το σχέδιό του. Μάλιστα. Γιατί κρύβουν το σχέδιό του. Λέει τάπα Θεσσαλονίκη και το ξέρουν. Ερώτημα. Ποιο θα ήταν το στοιχείο εκείνο που θα ανάγκαζε. Τον ε, Πρωθυπουργό να πει Πάω σε εκλογέ. Ε, ένα βρόχο Σόιμπλε, μια πίεση του Δουνουτού για περισσότερα μέτρα, διότι ο Τσίπρα λέει το εξή. Είδε του συνταξιούχου προχθέ και λέει: Ακούστε, Εγώ θα παρατείνω τον κόφτη ένα χρόνο, αν χρειαστεί, διότι κατά την άποψή μου, λέει ο Πρωθυπουργό, λόγω τη οικονομία, η οποία κατά την άποψή του πάει καλά, ε, δεν θα χρειαστεί να μπει ε, κόφτη. Τι θα ήταν αυτό που θα έκανε το Βίτσα να μπει στο γραφείο του Τσίπρα και να του πει: Άκου, Αλέξη, κάνουμε εκλογέ τώρα γιατί. Έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί, ή κάποια άλλα στελέχη. Γιατί να μπω σε μια τέτοια συζήτηση. Yeah. Γιατί είναι, να, να μπω σε μια διαδικασία, θα έλεγε κανένα, στη στιγμή που είμαι σε μια μάχη. Μάλιστα. Εγώ Μάλιστα. αυτή τη στιγμή είμαι στην εξή μάχη. Δηλαδή η κυβέρνηση, όταν λέω εγώ, αυτό εννοώ. Σωστό. Ε, στο να κλείσει η αξιολόγηση. Μάλιστα. Το οικονομικό μα επιτελείο, αλλά και όλοι μαζί δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Αυτό που δεν αναδεικνύεται είναι, είναι ότι αυτό που κάνει ο Ευκλήδη μαζί με το οικονομικό Μάλιστα. επιτελείο είναι πρωτου, πρωτοβουλία για να κινήσουν, λύσουν τα πράγματα πιο γρήγορα, ενώ δεν μας με μία έννοια μα αφορά, μερικώ μα αφορά εκ του αποτελέσματο. Γιατί η μεγάλη διαφορά είναι ανάμεσα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και του θεσμού του Ευρωπαϊκού. Λαμβάνονται μεταξύ του. Αυτό έχετε δίκιο. Άρα και του Σαμαρά το ίδιο γίνεται. Εμεί παίρνουμε, παίρνουμε πρωτοβουλία, πρωτοβουλία για να λύσουμε τι συνεχεί αντιφάσει. Θέλω να σα πω. Ε, ναι, αργήσατε όμω. από πέρυσι να έχει κλείσει η Να σα πω εγώ μία αντίφαση. Έπρεπε πέρυσι Φεβρουάριο να κλείσει η Βουλή. Αργήσατε, κύριε Λίτσα, αργήσατε πολύ. Λέω εγώ. Έρχεται το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και τι σου λέει. Θέλω κοίταξε τόσο. να δει, ναι. να Το 3,5% πρωτογενέ πλεόνασμα το 2018, κατά τι δικέ μου εκτιμήσει, δεν βγαίνει κατά τι δικέ μου εκτιμήσει πρέπει να μπει 1,5 γιατί η οικονομία και τα στοιχεία πάνε καλά. Αλλά στο δεχτούμε, αλλά αν το δεχτούμε, θέλουμε, θέλουμε μέτρα 4,5 δισεκατομμύρια. Δεν τι θέλουν, κύριε Κίτσα. Έρχεται, έρχεται, έρχεται η θεσμοί, ή όπως σας αρέσει, ή Η Τρόικα μας, είναι. Σα αρέσει τρόικα. η Τρόικα ή ο Σόιμπλε. Εγώ μένω στι αρχέ μου. Ε, δεν ο, άλλαξε το ξέρετε. Ε, καλά, μην κάνετε. Άλλοι ε... αλλάξανε και λένε Τρόικα λοιπόν, θεσμού. Λέω λοιπόν. Ελάτε. Έρχονται αυτοί και λένε. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, 3,5% και δεν χρειάζεστε μέτρα. Αλλά αφού το λέει ότι χρειάζεται μέτρα Ούτε μεταξύ τους δεν μπορούν να τα βρούμε. Συμφωνούμε απόλυτα Μα Αυτό όμως Συμφωνώ, Είχε πει υπουργέ. ένα, ένα ωραίο ναι, ναι. υπουργό οικονομικών ότι Μερικές φορές υπάρχει, υπάρχουν δύο ελέφαντες Οι οποίοι θέλουν να τσακωθούν Και το, τα βάζουν Πώς να το πω Με τη γαζέλα Έχετε απόλυτο δίκιο ε, σε αυτό, γιατί έχουμε αντιτιθέμενε απόψει. Αλλά, αλλά, είναι φοβερό αυτό. Εμά μα ενδιαφέρει. Πριν για αλλά πολλά ασθενή και διαφωνούν για το φάρμακο. Όλη αυτή η διαδικασία να μην την πληρώσει η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο ελληνικό λαό. Σαφή. Πάμε αυτό τώρα στη διαπραγμάτευση. Βγαίνει ο Τσακαλώτο σήμερα στο έθνο, να λέμε πάντα τι ε, πηγέ μα και λέει η πρότασή μα για να κλείσει η αξιολόγηση. Μια συνέντευξη, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, ε, η οποία δόθηκε σε δύο καλού συναδέλφου στο έθνο θα θυσιάσουμε, ή μάλλον βλέπετε μείωση του γιατί κάτι πρέπει να δώσουμε εδώ. Φαίνεται ότι στο αφορολόγητο αρχίζουμε να δεχόμαστε και λίγο πιο κάτω, προκειμένου να κρατήσουμε όρθιες τις συντάξει μέχρι το Σεπτέμβριο. Το βλέπει αυτό ο Δημήτρης Σοβίτσας. Δηλαδή, κάτι πρέπει να τους δώσεις αυτή την ώρα. Γιατί αν δεν τους δώσεις τίποτα, θα σου πούνε γεια σου. Τι μπορεί λοιπόν, τι τι να, μπορούμε να, να κάνουμε σε αυτή τι τη φάση μπο... και τι πληροφορίε έχετε. Λέω. Ελάτε. Εγώ πέρσι, όταν και το καλοκαίρι, ναι, ναι. όταν ξεκίνησε αυτή η περίφημη ιστορία για τον Γκόφτη, είχα πει και άλλοι είχαν πει ναι. ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Ήδη η εκτίμησή μου ήταν σωστή. Η εκτίμηση των άλλων που λέγανε ότι θα ενεργοποιηθεί, δηλαδή τη αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν λάθο. Επειδή μιλάγαν προηγούμενα για τι ε, εκτιμήσει. Τώρα Δεύτερο. τι θα κάνουμε. Δεύτερο. Θέλουμε μέτρα. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι. Δεν χρειάζονται μέτρα ναι. και όταν λέμε μέτρα εννοούμε και το αφορολόγητο και ό,τι διακινείται. Δέσμευση για μέτρα. Αυτή τη στιγμή τι μπορεί κανείς να πει και ότι ναι. μπορείς να περιγράψεις αν δεν πάνε καλά τα πράγματα το 2019, Μάλιστα. αν θα ισχύσει αυτό που ισχύει και σήμερα. Μάλιστα. Ή, ή αλλά ε, για μένα είναι καθαρό. Πρώτον, ότι μέτρα δεν μπορούν να θεσμοθετηθούν Τώρα. Τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, θα Αυτό πρέπει αποκλείεται. Να, να κλείσει το πρόγραμμα, ναι. θα είμαστε καλά τότε, θα έχει βγει ο Τσίπρα και θα έχει πει: Η Ελλάδα βγαίνει από την επιτήρηση. Αν επιμείνουν του... για μέτρα, τι θα, τύπου. θα κάνετε. Κοιτάξτε. Γιατί ξέρετε, είναι στριμμένα άντερα αυτή. Σου λέει μέτρα. Με... Το έχετε ζήσει, το έχει ζήσει ο του ζητούσαν τρία δι, είπε όχι. Σήκωσε τα κέρια ψηλά, Άρα, πήγε προεδρικέ εκλογέ. Θυμίζετε το, τον αγαπημένο μου, αυτά που λέει, δηλαδή τον αγαπημένο, τον Χάρη Κλίν. Λεπτό, λεπτό. Το λεπτό. Αν ή που λιτό, λέει οι ξένοι πλημμύρε. Ξέρετε σε πόσα έχει επιβεβαιωθεί ο Χάρη Κλίν. Ναι. σε πάρα πολλά. <laughs> 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 λοιπόν, αυτό, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και είναι και πολύ αξιόλογο. Μα αυτό λέω τον αγαπημένο πολύ... μου, γιατί είναι. ερώτημα. Ναι. Ό,τι ο Τσίπρα σηκώνει ψηλά τα χέρια, δηλαδή κάποια στιγμή, κύριε Βίτσα, και εσά δεν σα έχει τύχει να κουβεντιάζετε με έναν άνθρωπο, να σα έχει σκάσει στην κυρολεξία και να πείτε, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Κάντε κάτι. Δεν πρόκειται να σηκώσουμε Αυτή... τα χέρια ψηλά. Για ξαναβείτε το πάλι. Λέω, δεν πρόκειται να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Άρα, αξιολόγηση πάση ε... θυσία σε κλείσιμο. Τι Ζωστό. δεν έχουν καταλάβει. Με όποια μέτρα ή με κάποια μέτρα που θα τα προσδιορίσετε. Δηλαδή, ελάτε να δούμε αφορολόγητο, να δούμε λίγο ΦΠΑ. Ε, μία μονάδα πάνω, να δούμε λίγο ελεύθερες απολύσεις, να δούμε λίγο συντάξεις. Τι απ' όλα. Θα έχουμε Τίποτα ένα, όλα ένα αυτά. πάζι. Τι? Τίποτα απ' όλα αυτά. Κάτι πρέπει να τους δώσεις, δεν ναι μπορείς. Εδώ, σε ποιον να δώσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τρόικα που λέτε, που δεν τα ναι, ζητάει. Ναι. στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο που τα ζητάει, αλλά, αλλά, να, αλλά δεν έχει πέσει σε εκτιμήσει ο κύριο Τόμσεν μέσα Ούτε σε μία, δηλαδή στι αρχέ έλεγε ότι το 2011 θα έχουμε και ανάπτυξη και είχαμε 9% σε ύφεση. Αυτό έχετε δίκιο και για το λέγοντα. Στο ξέρε... γεγονό ότι έχουμε ένα ρέον, μια ρέουσα πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, στο γεγονό ότι Άρα, ε, λοιπόν, η οικονομία μα. Άρα λοιπόν τι είναι αυτό το σχέδιο του Δεν Άρα... Ένα λεπτό. Καταγράψει ο εδώ. Ένα λεπτό, Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη Βίτσα. Καταγράψει εδώ πέρα ο Τσακαλώτος Κάποια πρόταση ετοιμάζει ο άνθρωπο, την οποία θα δώσει το βράδυ. Βεβαίως. Τι θα του πει, Δεν δίνουμε τίποτα. Κάτω Όχι. τα χέρια. Τι Όχι. θα πει. Ε, Τι προτίθεται να δώσω το 19. Εγώ Απλά Πελάτε. θα αναπαράξω ε, αυτό Τι που λέει στο... ο Ευκλήδη στο έθνο. Βέβαια, κινδυνεύοντα να πει κάποιο ότι προωθεί το έθνο κτλ. Για όνομα <χω> του Θεού. <χω> 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 Έχει την επιτυχία ε, του, αγγλικό. Τι λέει. Λέει ότι μπορούμε να περιγράψουμε. Μέτρα που αν χρειαστούν, αλλά εγώ λέω ότι δεν θα χρειαστούν να γίνουν που το θα 2019. Ποια θα είναι αυτά που θα πρέπει να γίνουν. Και έρχεται και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, και εγώ συμφωνώ, και λέει, όπω υπάρχει αυτή τη στιγμή ο κόφτη, αλλά χωρί να τα θεσμίσουμε τα μέτρα, ναι. α, τώρα, χωρί να τα ε, πάρουμε, τι προβλέπει, αυτά λοιπόν να τα προβλέπει και μετά το τέλο του προγράμματο. Δηλαδή, εμεί θα πούμε τώρα, για να καταλάβω καλά, σε αυτή την επιστολή, το ξέρετε, ο Ευκλήδη ετοιμάζει την επιστολή, μπορεί να τη δώσει και απόψε. Ναι, Δεν ξέρω αν θα το κάνει με πει. Με, με, ε, με έναν τρόπο. Επότε. Θα του πούμε, ακούστε να δείτε, εμεί πάμε καλά, δεν σα υποδεικνύουμε μέτρα, δεν, προ, δεν ε, ε, καταγράφουμε μέτρα, συμφωνούμε με έναν κόφτη αν χρειαστεί. Αυτό θα του πούμε εμεί στην επιστολή. Κρόσω μότο ο, που λένε αυτό το πράγμα. Εκείνο αυτό όμω δεν πούμε, είναι λευκή πετσέτα. Εκείνο... Πάρτε όποια μέτρα θέλετε εσεί εκε... με κόφτη όχι, όταν έρθει η δύσκολη εκείνο, ώρα. Εκείνο που θα του πούμε. Εμεί έχουμε κάνει μια συμφωνία. Η οποία τελειώνει το 2018. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Όπω είπε και ο Μοσκοβισσή, ναι. αυτό που πρέπει να ζητά από την Ελλάδα είναι να εκτελεί το δικό τη μέρο τη συμφωνία. Απόλυτα σωστό. Αυτό και που σαφές. ζητάμε εμεί είναι να εκτελούν και οι άλλοι το δικό του μέτρο. Έτσι, έτσι, ε, έτσι ακριβώ. Γιατί συμφωνίας. πήρατε μέτρα. Ένα λεπτό. Ε, Θέλω να είμαι δίκαιο. Μέτρα πήρατε. Γιατί είπε κανεί ότι δεν πήρατε. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, λοιπόν. Ε, λέω λοιπόν το εξή. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, ναι. κανένα μέσα σε αυτή τη διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο ιδεολογικό, πολιτικό, Εγχώριά του η οικονομία, ναι. δεν μπορεί να ζητάει και καινούργια μέτρα κάθε φορά που γίνεται συζήτηση. Άρα λοιπόν. Δεν για μπορεί να, να κοιμόμαστε αλλιώ το βράδυ και να, και να ξυπνάμε το πρωί Είστε και σαφείς. να ξαναρχίσουμε την κουβέντα. Άρα κουβέλα. λοιπόν, η εισήγηση τσακαλώ η επιστολή τσακαλώ του στην Τρόικα, στου δανειστέ, στη Λαγκάρτ, στον Σόιμπλε. Γιατί αυτά ξέρετε, κυκλοφορούν κύριε Υπουργέ αμέσω. Και να δείξετε κιόλα, το ξέρει ο Σόιμπλε. Έβηξε ο Βίτσα 8 και 17. Τα ξέρουν όλα. Παίρνουν τι ομιλίε του Τσίπρα, του Μητσοτάκη κλπ. και τι αναλύουν 15. Άρα λοιπόν λέει η Αθήνα, όπω και τα καταγράφει σήμερα ο Ευκλήδη Τσοκαλότο. Εγώ σα λέω δεν παίρνω μέτρα, ωστόσο σα λέω ότι αν χρειαστεί κόφτη, θα ενεργοποιήσει μια σειρά παρεμβάσεων. Είναι αυτό, είμαι μέσα. Και πρέπει, και πρέπει να σα πω ότι αυτή η διαδικασία του α τον ονομάσουμε ναι, ναι. κόφτη, ναι. εμεί ω τώρα έχουμε ενεργοποιήσει το δότη. Ναι. Να έχουμε ενεργοποιήσει τον το κόφτη και μπορεί να ξαναενεργοποιήσουμε το δότη. τι εννοείτε. ότι έχουμε ένα πρωτογενέ πλεόνασμα. Ε, εντάξει, όχι από τι το κόσμο τώρα. τον το... έχει ρημάξει. Μα όχι, με τρει φορέ ο καθένα. Στο δότη στο δότης λέω το εξή. Έκανε πλεώνασμα. Ότι αυτή τη ει... στιγμή έχει ένα πλεόνασμα. Ένα πλεώνασμα. Αυτό ένα κομμάτι αυτού του δεν πρέπει να επιστραφεί επιστροφ... στην κοινωνία. Αυτό, δεύτερη... είναι, δί... αυτό είναι, το πρόβλημα. Θα επιστραφεί βασίσμα. ένα τέτοιο κομμάτι πάλι. Η δική μου η άποψη και η δική μου σκέψη είναι κατά πώ το έχουμε συμφωνήσει είναι ένα κομμάτι από αυτά. Από το Με διάφορου τρόπου να επιστροφεί. Στραφεί. Έρχεται λοιπόν και ο Ευκλήδη και ε, έχει κάνει την πρόταση την παλιότερη, ναι. την οποία είναι κυβερνητική πρόταση. Αυτό που ζητάτε ω πρωτογενέ πλεόνασμα μετά το 2018, ναι. το 1% ολόκληρο να πηγαίνει στην ελληνική οικονομία. Πού στην ελληνική οικονομία, Στην αφαίρεση. Φόρων και άλλων από τα ασφαλιστικά και τα λοιπά Ώστε να ενδυναμώσει και η εγχώρια επένδυση Πάντως μέχρι Και τώρα η εγχώρια παραγωγή. Γιατί έρχεται ο νόμος Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό Και τα κάνει όλα Δεν μπορείτε να φανταστείτε Δεν ξέρω που θα βρει ο Έλληνας να πληρώσει όλα αυτά Υπουργέ ε, άρα όχι εκλογές Θα κλείσουμε το Φεβρουάριο όπως το βλέπετε Εκεί, Φεβρουάριο, και Μάρτιο. Εμεί έχουμε ένα στόχο και παλεύουμε σε, σε αυτό το στόχο, και θε, θα ήθελα να πω ότι παλεύουμε πάρα πολύ ενεργητικά Μάλιστα. σε αυτό το στόχο. Άρα, τώρα που μιλάμε εμεί, κάποια δουλειά. Θέλουμε. θέλουμε... Δουλεύουν... Ε, Βεβαίω κάποιοι δουλεύουν. Ακριβώ. Ο Τσίπρα τι λέει. Ε, και το θέλει να κλείσει έτσι. Για να πάει στο τάγκη γιατί την πολιτική γαλάζια έχει υπάρχει. το κομμάτι του. Μάλιστα. Τι εννοώ. Τα Υπουργεία έχουν το δικό του το κομμάτι, το εκτελέσανε. Κοιτάξτε το τρομερό ότι όσο αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση. Κανένα δεν βγαίνει να πει ότι τα μέτρα που έχουμε παρουσιάσει, που έχουμε πάρει ή οι καταστάσει οι οικονομικέ ναι, ναι. δεν βγαίνουν. Δεν έχει βγει κανένα να το πει αυτό το πράγμα. Δεν έχει βγει. Δηλαδή, ακόμα θα έλεγε κανένα και η μη αναγκαία ταχύτητα. Ναι. Δεν μπορεί κανεί να κατηγορήσει την ελληνική πλευρά. Αλλά τι διαφορέ που έχει το Διεθνέ Ταμείο με του άλλου συνεταίρου τη Τρόικα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Που είναι μέσα και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία ναι, ναι. που την ξεχνάμε και το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν θεσμό. Για παράδειγμα, το ESM είναι κουνείς. διακρατικός. Τώρα, άμα κουνεί το δαχτυλάκι του, το Σόιμπλε, έτσι και κουνείς το δαχτυλάκι του, κύριε Βίτσα, αυτή είναι η τραγωδία τη Ευρώπη. Εγώ, εγώ δεν δηλαδή, ξέρω. Αν δεν πει, ξέρω αυτός, ότι... αν πει αυτός, αυτό. Ποιο πρόεδρο του Ευρω... Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιοι θεσμοί. Ε, έχει το μαχαίρι εσείς, και έχει το πεπόνι εσείς Και το ξέρετε. Τα ξέρετε πάρα πολύ Ελάτε. καλά. Δεν βλέπετε ότι με αυτή την οικονομική πολιτική. Δεν ε, βγαίνει. Ε, ε, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Όχι μόνο. για έξω και για την Ευρώπη. Αρχίζει και διαμορφώνεται ένα οικονομικό Συμφωνώ. τοπίο Συμφωνώ. με προβλήματα στην Ιταλία, Συμφωνώ και σε άλλε χώρε. Και ένα πολιτικό τοπίο. Υπουργέ, όπου... δεν το ζητάτε. Συμφωνώ. Δεν χρειάζεται. Και επίση κάτι άλλο. Μεγάλο πλεόνασμα δεν λοιπόν... βγάλατε. Τρία δίστα, είπανε εσεί βγάλατε έξι. Όπα. Τόση φόρη, τόσο πράγμα. Τι θα τα κάνετε τόσα εγώ, λεφτά μετά. Εγώ, εγώ σα λέω. Άμα ότι θα έχει πεθάνει το γαϊδουράκι, τι να το κάνει μετά. Αυτό το πράγμα. Ναι? Ε, είναι ενισχυτικό στη διαπραγματεύση για μα. Είναι όπλο, δηλαδή. έτσι. Είναι όπλο. Ό,τι μα ζητήσατε αυτό, εμεί το Είναι και Μάλιστα. όπλο σε σχέση με την κοινωνία, ώστε να αυτή την υπεραπόδοση να αρχίσει να την επιστρέφει. Θα έχουμε λοιπόν και μια επιστροφή. Μακάρι να γίνει Πάντα αυτό. Γιατί ό,τι καλό λέει. Όπω έγινε και με του συνταξιούχου τώρα. Οπό, πάντα σε εκείνου που έχουν τη μεγάλη yeah, λακωνική Ο Τσακαλώτο όμω στην επιστολή που έστειλε στον Ντάισεν Μπλουμ και στου υπόλοιπου, είπε και μάλιστα τη διάβασε και ο Μητσοτάκη στη Βουλή, ήσασταν ε, παρόν, ότι εμεί μόνο μια φορά και έχουμε πει ότι δεν θα ξαναδώσουμε άλλη φορά και δεν θα ξανακάνουμε άλλη φορά, και είναι η επίσημη επιστολή του Ευκλήδη του Τσακαλώτου. Μια Ωραία. Επιστολή... Ε, Και απαντάω απαντάω εγώ, όχι στον Τσακαλώτο, απαντάω σε εσά. Ναι. Κάθε φορά θα είναι μια φορά. Θα όσπου, άπαξη. Να, όσπου, Σαφής. όσπου να ολοκληρωθεί ε, αυτή η διαδικασία... Εγώ δεν διαφώνησα με αυτό που δώσατε. Ό, όχι, λέω, δεν όσπου να ολο... Αυτό Μα, δεν είναι θέμα διαφωνή. Ε, Κάποιο που πρέπει να απολογηθεί ε, είναι αυτό που κράτησε αρνητική στάση. Είστε. Έχετε... Και όχι αυτό που κράτησε θετική στάση. Έχετε το επιχείρημά σα και, και, και έχει την αξία του. Α πούμε ότι έρχεται ο Απρίλιο. Ναι. Αυτά που λέμε τώρα θεωρηθούν δεδομένα. Ναι. Υπάρχει μια συμφωνία. Ναι. Η οποία συμφων... λέει. Ένα κομμάτι από το πλεόνασμα, από την υπεραπόδοση του πλεονάσματο πηγαίνει για το χρέο, ένα πηγαίνει εκεί και ένα πηγαίνει για κοινωνικέ δράσει. Αυτέ οι κοινωνικέ δράσει δηλαδή σημαίνουν ότι θα επαναληφθούν, αλλά μπορούν να ενισχυθούν. Είστε σαφεί. Το... Νέο γράμμα βλέπω τώρα του Τσακαλώτου από τη δηλώση τη Βίτσα. Λοιπόν, όχι, ακούστε Ο κόσμο πρέπει και να ενισχυθεί. Γιατί πάλι μια φορά θα είναι. Ναι. Άρα θα ξαναδώσετε. Όχι 13η, δεκα, δεν υπάρχει η δεν υπαρχει 13 Θα ξαναδώσετε κάτι, μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα εκατομμύριο να πληρώσει ένθια επειδή είναι φτωχή. Δεν Παράδειγμα. Ξέρω το παράδειγμα. Δεν μπορώ, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πάντω θα δώσετε κάτι, λέτε. Πάλι, αν θα είναι Απρίλιος. Εγώ θε, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, στο βαθμό που υπάρχει υπεραπόδοση των εσόδων. Κάτι πρέπει, πρέπει να, να και ο Πρέπει να το δει αναδιανεμητικά. Θα το δώσετε πριν τι εκλογέ ή μετά. Είτε όταν θα κάνετε τέτοιε εκλογέ. Είσαι ικανότατο ε, δημοσιογράφο. Ε, θα σα απαντήσω κι εγώ χαριτολογώντα. Αφού οι εκλογέ θα γίνουν το 19. Ε, θα έχει ιδέα, ό, ό έχουμε ε. να δώσουμε. Ναι, θα το δώσουμε πριν, πριν, το πριν, το 19, το πριν το 19. Yeah. Ε, λοιπόν, επειδή εγώ βλέπω γρήγορα εκλογέ. Διότι αν πάει στην προσθετική χαλάρωση, θα έχει κλείσει και τη συμφωνία, θα έχει πάρει και 8 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο. Θα πάμε στα μπάνια και μπορεί το Σεπτέμβριο να δούμε διάφορα πράγματα. Μπορεί, μπορεί. Γιατί δεν να το κάνει λέω, αυτό. Εκτίμηση κάνω, δεν είναι κακό η εκτίμηση. Με συγχωρείτε, ε, ε, εδώ δεν έχουμε ποδοσφαιρικέ ομάδε. Δεν παίζει ρόλο. Κάνουν αλλαγέ στο ρόστερ του. Κάνουν αλλαγέ για, για να έχουν να ενδιαφέρον το θεάμα ή τον οπαδό του. Από τους. Ο ρόστερ εδώ, και από αλλαγέ προσώπων εδώ, που χτίσαμε στα κόμματα το, το, το Εδώ το βασικό ζήτημα είναι, είναι να μπορέσει το καλοκαίρι του 2018 ναι. να βγει και να πει αφού έχουν γίνει όλα τα άλλα Σωστό. και Σωστό. τα, λοιπά και τα λοιπά, ότι η χώρα βγαίνει από αυτό στο οποίο ήταν, είναι τόσα χρόνια μέσα ναι. και μας κρατάνε, να το ξέρει και ο κόσμος, να το ξέρουμε και ναι, εμείς. Ναι, αλλά έχεις υπογράψει αυτή, ένα κόφτη όμως, Αυτό το λεπτό. κλειδί που κρατάνε. Αν έχεις δώσει λευκή πετσέτα στο Σόιμπλε και στη Λαγκάρτ περί κόφτη, το 19, Όχι, πώς έχει φύγει λεπτάκι, από τα μνημόνια. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Λέω λοιπόν, γιατί ο κόφτης ξέρετε ότι υπάρχει και μέσα στη συνθήκη σε σχέση με το σύμφωνο σταθερότητα. αυτό θα θα έχετε δίκιο. Εντάξει. Έχετε δίκιο, Αλλά λέω, λέω το εξή. Πού, μας, πού κρατάνε όλες τις χώρες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό είναι. Εκεί δεν το έτσι, κρατάνε. Γιατί ο κόσμος έτσι, το αρ... έτσι αρ... χώρες δεν καταλαβαίνει. Για πέστε μου τώρα. Λέω Τι... λοιπόν, αν αποκτήσει μια σταθερότητα και σε αυτό ναι? και έχει ενδιαφέρον η ποσοτική χαλάρωση, άλλο ρόλο Λεφτά της Ευρωπαϊκής δηλαδή. ναι, δεν δικά του, δεν τα φέρω από το σπίτι του. Είναι λεφτά που έχουμε βάλει και εμεί. Χιστό. Ε, Από τα ομο κρατικά. Λέω ομόλογα. λοιπόν ότι αν το καταφέρει αυτό, τότε και σε αυτό παλεύει, για ποιο λόγο και μπει σε μια τέτοια διαδικασία να κάνει εκλογέ στο Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ξέρετε τι θα, τι θα μειωθεί. Το αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία. Και πάλι η Νέα Δημοκρατία θα κλείσει δεύτερη αξιολόγηση. Θα έχει κρίση στρατηγική. Εντάξει, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπουργέ, τι έγινε με τα hot spot. Δεν πάνε στη δουλειά του. Όχι, δεν είναι ότι δεν πάνε στη δουλειά του. Τι, τι, τι ακριβώ είναι. Ε, αυτό που είναι. είναι. Το, το είπε και η Ράνια Αντωνοπούλου στην ε, Βουλή. Ναι, ναι. Φτιάχτηκε ένα πρόγραμμα. Και? Από το Υπουργείο Εργασία. Για 2.500 ανθρώπου, οι οποίοι με πολύ χαμηλό μισθό προσλήφθηκαν για το, για το προσφυγικό. Αυτό έγινε το 2016. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι, άλλοι χρησιμοποιήθηκαν στα κέντρα φιλοξενία, άλλου οι Δήμοι. Τους χρησιμοποίησαν για δικέ τους δουλειέ λόγω του βάρους του το προσφυγικού. Θέμα. Υπάρχουν τώρα, αν, αν πάρουμε και εξαντλήσουμε, στον ΤΑΔΕ Δήμο έγινε εκείνο, στον ΤΑΔΕ Δήμο έγινε εκείνο, στον ΤΑΔΕ Δήμο έγινε εκείνο, θα δεις και τις παθογένειες του προγράμματος. Γιατί σήμερα διαβάζω ένα άρθρο, υπάρχει σε εφημερίδα, που νομίζει, μάλλον ο, αυτός που το γράφει νομίζω ότι μόνο για την καθαριότητα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, είναι ηλεκτρολόγοι, είναι κλπ. Λέω τώρα. δουλειά Στου 10 πώ πάνε. Υπάρχουν, Ένα, 10 πώς πάνε δουλειά ε, δεν έχω ε, 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 κα, κάποιο πλήρε. Δεν έπρεπε κάποιο να του ε, παρακολουθεί. Ε, να, να, να τους παρακολουθούν. Του το κράτος. Α, αυτό που είναι το ενδιαφέρον ναι. είναι πρώτον. Δεν προσλήφθηκαν από την κυβέρνηση. Αχα. Προσλήφθηκαν μέσω του ΑΕΔ και πήγανε στου Δήμου. Αυτό πρέπει να του παρακολουθεί είναι ο Δήμο και η, η, το Υπουργείο Εργασία παρακολουθεί τους Δήμους. Ο είναι το παρακολουθούν το σκύο του καθεξής. Δεύτερο, για να πει, ότι... ο καθένας, να πει ο καθένας ότι υπάρχουν αυτό που θα έλεγα εγώ μέσα σε ναι, ναι. εισαγωγικά ελληνικά προβλήματα Μάλιστα. πάνω σε αυτό για να είμαστε Εκοπάνες. Ε, Εκοπάνες. συνεννοημένοι. Πέστε το, πέστε το, πέστε το, πέστε το σου λέω το, το εξή πράγμα. Το, προ, το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι μια κινούμενη άμμος. Έχουμε Δήμο, στον οποίο, ο οποίο φιλοξενούσε μέχρι πριν λίγου μήνε 2.000 περίπου ανθρώπου. Και... Στο... Ναι. Του πήραμε εμεί, δεν του έδιωξε ο Δήμο. Από και... εκεί ανα, το, το, ανασυγκροτήσαμε και αυτού έχει 500. Σε αυτό το Δήμο, λοιπόν, έχουν πάει α πούμε 60 άνθρωποι. Μάλιστα. Το χρονικό διάστημα που εμεί ανακατασκευάζαμε, το να πάρει ο Δήμο αυτού του ανθρώπου και να του βάλει με το πενιχρό, σα ξα... το ξαναλέω, ε, να δουλέψουν σε κάποιε υπηρεσίε του Δήμου. Ναι. Αυτό είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Όχι, oh, δεν είναι αρνητικό, αλλά να πιάσει. Άρα όμως. αυτή είναι η λογική. Να πιάσει τον άλλο το Δήμαρχο και να του πει. Δεν πω Υπάρχει Δήμαρχο που δεν του στέλνει να δουλέψουν, να, να το, πω ευθέω. Υπάρχουν Δήμαρχοι, δήμαρχοι οποίοι, δι, που ναι. τους του αξιοποιούν περισσότερο σε δουλειέ του Δήμου. Και όχι για τα. Και όχι αντίστοιχα. Ένα-δύο είναι έτσι. Ένα δύο. Δεν μπορώ να πω Βάζεται. για τα νησιά. Μάλιστα, κατάλαβα. Στα νησιά, εκεί οι νησιώτε, εμεί είμαστε φιλότιμοι άνθρωποι. Όχι, δεν είναι δεν μόνο μου λες... φιλότιμοι, είναι και το μεγάλο έφαγες... πρόβλημα. Ένα λεπτό. Έφαγε 9η στρατήγο για να κάνει αρχηγό του ΓΕΣ τον καινούριο. Ε, το διαβάζει το παρόν σήμερα. Και ε, ε, λέω για να ρωτήσω το, τον υπουργό. Κοιτάξτε, ε, ξέρετε. Το ότι... έφαγε. Σ... Ότι... Είναι ναι, σχήμα λόγου, ναι, 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 έτσι. Ναι. Πάντα μιλάτε για την κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Προ... ναι. Και το έδωσα ε, 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 το φίλο μου, το Μάικη Τον Κουρί. Λέω το εξή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό με αυτέ τι κρίσει. Πρώτο, ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή, κανένα δεν βγήκε να πει ότι με πολιτικά κριτήρια κάνατε τι κρίσει. Πάντω, εννιά φύγανε είναι. Αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερο, εμεί τι έχουμε, είχαμε να κάνουμε, είχαμε να κάνουμε το εξή. Κατά την κρίση μα, γι' αυτό λέγεται και κρίση, ναι. ανάμεσα σε ικανού. Τον ικανότερο λέτε. Να δούμε ποιο μπορεί να παίξει για το ρόλο του τον, το, το, τον ικανότερο. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο σημερινός αρχικός γκέσ. Ο οποίο αν κάποιο κοιτάξει είστε το δι, στο, του. στο διαδίκτυο ναι, ναι. είτε στα ειδικά ρεπορτάζ που έχουν τα στρατιωτικά site... Ε, νομίζω ότι την χάνει τη απόλυτη εμπιστοσύνη. Και δίνεται και απάντηση στο ε, θέμα. Ε, το ίδιο είναι πράγμα έγινε στο Ναυτικό. Είναι πολύ σπουδαγμένοι σε Αμερική, σε εξωτερικό, και αξιωματική μα. Και οι τρει έχουν ολοκληρώσει ε, όχι μόνο τι σπουδέ. Αλλά και την εκπαίδευσή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Γιατί εγώ τιμώ ιδιαίτερα ναι του τους, α... τους αρχηγού με του οποίου συνεργάστηκα τα τελευταία δύο και σας χρόνια. Και αυτό που λέτε. Και που... δημιουργεί ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι διατηρούμε και τώρα. Παρόλο που ξέρετε, οι πρώτε μέρε είναι οι, οι μέρε τη μεγαλύτερη ένταση και μια σχέση ε, συνεργασίας συνεργασία και αλληλοσεβασμού. Μάλιστα, μάλιστα. Είστε σαφεί. Αυτό, είναι το θέμα. Ο κύριο Βίτσα, πάντα κάνουμε κουβέντε, συζητήσει οι δυο μα. Ε, έχουν περιεχόμενο. Ο δημοσιογράφος είναι απέναντι όσο και φίλο να είναι με έναν ε, πολιτικό όσο και ε, να τα λένε κατηδίαν και τί, οτιδήποτε άλλο. Να σας πω τώρα που μπορεί να βάλει και φωτιά όχι με, μεταξύ μα. Τι. Ε, έχω όλο και περισσότερο την αίσθηση Ότι. όπω και οι πολιτικοί πρέπει να το κάνουν για το λειτουργημά ναι, ναι, ναι. του, ότι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν και αυτό θα λύσει το, το, ναι, ναι. το ζήτημα ότι περισσότερο μπορούν για να προστατεύσουν το επάγγελμα του. Έχετε, έχετε ε, απόλυτο ε, δίκιο. Και κάτι άλλο, κύριε Βίτσα. 50-50. Αποστάσει, τελείωσε. Και το έχω πει εδώ. 50-50, τι εννοείται, το, το γνωστό με το. Όχι, 50 με το χαϊκάλι, ίση το... μεταχείριση, ίσε αποστάσει από όλου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Να Εμένα πότε, με ενδιαφέρει το 100%, της 100 με είστε, την κοινωνία. Μπορεί να είσαστε 100% ενάντια στην κυβέρνηση. Ένα δημοσιογράφο, ένα άνθρωπο. Δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει να μην φεύγει η αντιπαράθεση από ένα επίπεδο. Σε άλλο πεδίο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό, αυτό με ενδιαφέρει. Α, αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι ξεφεύγουν των ορίων. Σας ευχαριστώ κύριε Βίτσα. Να είστε Και καλά. εγώ σε ευχαριστώ. Και να είστε καλά. Καλό δρόμο. Έτσι έχουν τα πράγματα.